Καλησπέρα σας από το Basketball Erdom SKG. Πρώτος πρώιμη τελικός ανάμεσα στους Pistols και τους Jackals. Έχουμε φτάσει στα πρώιμη τελικά πλέον. Η διοργάνωση φτάνει προς το τέλος. Το άγχος ανεβαίνει. Οι ομάδες θέλουν να φτάσουν όλο και πιο κοντά στο τρόπαιο. Είμαστε έτοιμοι να δούμε το τζάμπολ. Κίτρινα οι Jackals με τα Play Pistols. Οι Pistols θα πάρουν το πρώτο τζάμπολ. Γιαούρης θα δώσει τον Αυτζίδη. Με τη σειρά θα δώσει τον Μισελή. Αυτζίδης, σουτάρει για τρεις. Άστοχο το πρώτο σου του παιχνιδιού. Το rebound θα το πάρει ο Οικονόμου. Τρέχει η ομάδα των Jackals. Οικονόμου μέχρι μέσα θα κερδίσει το φάουλ. Χαμηλά λέει διαιτητής. Δίνεται στο Μισελή. Πάκας δίνει μέσα στο Γιάτσικο και αυτός θα δώσει με τη σειρά στον Τάσκο, ο οποίος θα χάσει το σουτ. Τώρα πάμε το χάρι ο Καραγιαούρης. Τρέχει η ομάδα των Pistols. Μια λάθος πάσα. Βλέπει ο Πάκας. Παίρνει τον εφηδιασμό οι Jackals. Στη γωνία άστο φουτ, αλλά είναι για τον θετικό rebound ο Γιάτσικος. Θα εκτελέσει δύο βολές. Εύστοχο στην πρώτη, θα κάνει το 1-0 για την ομάδα του. Εύστοχος και στη δεύτερη, 0-2 για τους Jackals. Οι παιδούχοι είναι πίσω σε αυτό το παιχνίδι. Αυτζίδης. Μισελής. Αυτζίδης ξανά με την μπάλα. Βρίσκει τον Οικονόμο, ο οποίος φτάνει για τρεις, αστοχή. Το rebound θα το πάρει ο Πάκας. Τρέχουν στον εφηδιασμό. Ένα φάουλ που σφυρίζεται στον Οικονόμο. Μια νέα επίθεση ξεκινάει. Ο Μισελής με την μπάλα. Το νόμο θα κάνει επαναφορά, θα δώσει τον Μισελή. Μισελής σταματάει, βρίσκει ξανά τον Οικονόμο, ο οποίος είναι μόνος του, σουτάρει για τρεις. Και ευστοχή. Το πρώτο καλάθι για τους Pistols είναι και τρίποντο. Θα κάνει το 3-2. Ο Πάκα, συγγνώμη. Θα δώσει στο Τζίπα. Ξανά πίσω στον Τάσκα. Βρίσκει τον Τζίπα. Θα δώσει με ξηρά στον Πάκα. Και θα σου πάρει για τρεις ο Κατσουπάκης. Θα αστοχίσει όμως. Το αμυντικό ρυπάν θα το πάρει ο Αυτζίδης. Οικονόμου με την μπάλα. Δίνει στον Αυτζίδη και αυτό στον Μιχέλη. Ο οποίος σουτάρει για τρεις. Άστοχο αυτό το σουτ. Το ρυπάν θα το πάρει ο Τάσκας. Τρέχουν στον εφηδιασμό οι Jackals. Θα αστοχίσει όμως το lay up. Ο Οικονόμου είναι εκεί να μαζέψει το αμυντικό ρυπάν. Ο Μιχελής ήταν εκεί πέρα τον εμπόδισε του σούτου. Μισελής με την μπάλα. Περνάει ο
Βαλτζίδη στη γωνία. Πίσω στο Μισελή. Ποιο μπαίνει μέχρι μέσα. Το επιθετικό rebound είναι από τον Καλή, ο οποίο θα κερδίσει και το φάουλ, θα εκτελέσει δύο βολέ. Τρίποντο ήταν το πρώτο καλάθι των Pistols. 2-2 είναι το σκορ. Σταλής άσμαχος στην πρώτη. Έχει άλλη μία. Άσμαχος και στη δεύτερη. Το επιθετικό rebound όμως από τον Καρακιαούρη. Παίκτες του, Καλής με την μπάλα, θα εστωθήσει από κοντά του, κάνει το 4-2 για την ομάδα του. Μπάλα μέσα στο Τσίπα, ο οποίος παίζει στο πρώτο. Αλλά θα κερδίσει ο Καραγκιαούρης στο επιθετικό φάουλ. Τώρα οι Τζάκαλς, Αλτζίδης, θα κάνει και αυτός επιθετικό φάουλ. Βλέπουμε νευρικές τις δύο ομάδες στα πρώτα λεπτά. Άστοχα ήταν τα πρώτα σουτ. Θα γίνει το λάθος, θα κλέψει ο Καραγκιαούρης, θα δώσει τον Αλτζίδη, ο οποίος θα πάει μέχρι μέσα, θα έχει πετύσει, θα κάνει το 6-2 για την ομάδα του. Ξεκινάνε καλύτερα οι Pistols. Μπάλα στο Τζίπα, μπαίνει μέσα, θα κερδίσει το φάουλ εκεί πέρα από τον Καραγκιαούρη, θα εκτελέσει δύο βολές, μια τεχνική ποινή στον Καραγκιαούρη. Και στον Τζίπα και στον Καραγκιαούρη. Ο Τζίπας έχει στηθεί να εκτελέσει δύο βολές. Είναι το ομαδικά φάουλ, έχουν συμπληρωθεί από πολύ νωρίς. 6 και 7 θέλει ακόμα για να λήξει το πρώτο δεκάλεπτο. Κάθε φάουλ από εδώ και πέρα είναι βολές. Αστοχή στην πρώτη βολή ο Τσίπας. Έχει δικαίωμα για άλλη μία. Αστοχή και στη δεύτερη. Πρώτο γερό που θα πάρει το rebound. Μιχέλης. Πιέζουν οι Τζάκαλς. Βρίσκει μια πάση στο Ταλί. Και αυτός δίνει στον Αλτζίδη. Της επιχειρεί να μπει μέχρι μέσα. Βρίσκει τον οικονό μου στην γωνία στο χ. Και ενώ οι Τζάκαλς έχουν πάρει το αμυντικό rebound, να δούμε εδώ θα βγει ο διαιτητής. Πρόλαβε να αγωνιστεί μόλις 4 λεπτά. Να δούμε πώς θα επηρεάσει αυτό όλο το σχέδιο των Jackals. Το νόμο στη γραμμή. Εκστοχή στην πολύ. Θα κάνει το 7-2 για την ομάδα του.
στο Σίτσι, στο lay-up, θα πάει μέχρι μέσα, θα κάνει το 9-2. Οι Pistons έχουν πάρει για τα καλά τα ενία του παιχνιδιού. Οι Jackets πρέπει να δείξουν σθένος και χωρίς τον αρχηγό τους τώρα. Κατσουπάκης βρίσκει μια πολύ ωραία πάσα μέσα στον Τάσκα, αλλά δεν θα μετρήσει, έχει δοθεί φάουλ νωρίτερα. Θα εκτελέσει δύο βολές ο Γιάτσικος, είπαμε είναι συμπληρωμένα τα ομαδικά. Θα δούμε πολλές βολές ακόμα. 5-32 για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου, 9-2 το σκορ, ο Γιάτσικος θα εκτελέσει δύο βολές. Εύκολο στην πρώτη, θα κάνει το 9-3. Εύστοχος και στη δεύτερη, θα μειώσει 9-4. Τζάκας δεν πιέζει με αυτή τη φορά, γυρνάμε πίσω. Είπαμε έχουν συμπληρώσει και τα ομαδικά. Αντζίδης δίνει την πάση στο Μιχέλη, ο οποίος θα φτάσει με τη μέσα, θα κάνει το lay-up. Κάνει το 11-4. Οι Pistons διατηρούν αυτή τη διαφορά των 7 πόντων. Στο lay-up θα σδοκίσει, ο Ταλί θα πάρει το αμυντικό rebound. Αλτζίδης θα βρει μια πάση στον Καραγκιαό, τον Πρωτογερόπουλο, ποιος παίζει στο post, θα σουτάρει, θα σδοκίσει. Το αμυντικό rebound είναι από τον Μπάκα. Φεύγουν στον ευνηδιασμό οι Τζάκας. Ο Μπάκας θα πάει μέσα, θα βρει τον Κατσουπάκι. Ανεβαίνει αυτός, ένα mid-range shoot. Η μπάλα παίζει εκεί πέρα, δεν θα εστοχίσει. Το αμυντικό rebound είναι από τον Ταλί, ο οποίος έχει κάνει πολύ δουλειά στα rebound. Καμψίδης, με τον πιέζει ο Τάσκας. Θα πάρει το σύντρο από τον Πρωτογερόπουλο, θα πάει μέχρι μέσα, θα εστοχίσει. Το αμυντικό rebound από τον Γιάτσικο, είναι οι δύο πύργοι, ο Ταλί και ο Γιάτσικος. Έχουν πολλά rebound και οι δύο σε κάθε παιχνίδι. Πρωτογερόπουλος θα κάνει φαουλ και μια τεχνική ποινή στον Αντζίδη. Πολύ νευρικές οι δύο ομάδες, έχουμε δει ήδη τέσσερις τεχνικές στο παιχνίδι. Τεχνικής ποινής και δύο βολές του φάουλ, είναι συμπληρωμένα τα ματικά. Ενώ θα βγει ο Αντζίδης, θα βγει ο Αντώνιος στη θέση του. Εύστοχος ο Γιάτσικος στη βολή της τεχνικής. Δύο βολές για τον Κατσουπάκη που κέρδισε το φάουλ πριν. Αστοχή στην πρώτη, το 11-5 παραμένει, 4-16 για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Άστοχος και στη δεύτερη, ο Ταλής είναι εκεί για να μαζέψει το rebound. Το Γερόπουλος θα δώσει τον Οικονόμου. Από τον Πρωτογερόπουλο θα σουτάρει το mid-range, θα αστοχίσει. Ο Γιάτσικος είναι εκεί να πάρει άλλο ένα rebound. Φεύγουν οι Τζάκαλ στον ευνηδιασμό. Τάσκας βρίσκει αντίπαλο, τον σταματάει εκεί πέρα. Ο Γιάτσικος προσπαθεί να πάρει τη θέση, παίρνει την μπάλα μέσα και θα αστοχίσει από κοντά. Κατάφεραν οι Τζάκαλ να περάσουν την μπάλα μέσα εκεί που ήθελε ο Γιάτσικος. Δεν κατάφερε όμως να αστοχίσει από κοντά. Πρωτογερόπουλος, καλής, θα δώσει τον Οικονόμου. Το screen εκεί πέρα, θα μείνει μόνος του, θα σουτάρει για 3, θα αστοχίσει. Άλλο ένα rebound για το Γιάτσικο, τρίτο συνεχόμενο αν δεν κάνω λάθος. Ο Τάσκας φέγγει στον ευνηδιασμό, δεν στο σταματάει κανένας, αλλά θα αστοχίσει. Πρωτογερόπουλος είναι εκεί για να πάρει το rebound. Μιχέλης κατεβάζει την μπάλα για την ομάδα των Pistols. 11-5, 3-14 για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Αντωνίου σουτάρει για 3 και αστοχή. Διαφορά 9 πόντων για την ομάδα των Pistols. Έχουν μπει πολύ δυνατό στο πρώτο δεκάλεπτο. Είπαμε είναι προημιτελικός, υπάρχουν νεύρα, υπάρχει άγχος. Γιάτσικος αστοχή, Οικονόμου αμυντικό rebound. Μια μεγάλη πάσα, θα βρει το Μιχελή, θα κάνει το lay-up.
το φάουλ εκεί πέρα. Θα ευστοχίσει κιόλας. Θα κάνει το 16-5 για την ομάδα του. 11 πόντι το διαφοράς. Και θα εκτελέσει μία βολή μετά το time out. Επιστρέψαμε. Μία βολή για τον Μιχέλη. Μετά το καλάθι και φάουλ. Θα αστοχίσει το αμυντικό rebound από τον Κατσουπάκη. Φεύγουν οι Τσάκαλ στον ευνηδιασμό. Ο Πάτα θα βρει μια πάσα έξω στο Φιλιππίδη, ο οποίος θα δώσει και αυτός στην γωνία. Κατσουπάκη θα πάρει το τρίποντο, θα αστοχίσει. Αμυντικό rebound από τον Μιχέλη. Θα κερδίσει και το φάουλ. Θα εκτελέσει άλλες δύο βολές. 16-5 το σκορ, 2-29. Οι Pistols θα έχουν την ευκαιρία εδώ να αυξήσουν κι άλλο τη διαφορά. Ο Ζωγράφος μπαίνει για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Θα χωρίσει ο Κατσουπάκης. Ο Μισελής άστοχος στην πρώτη βολή. Αυτό έχει την προηγούμενη, έχει 0 στα 2 τώρα στις τελευταίες βολές. Έχει την ευκαιρία όμως να σκοράρει στην τρίτη και θα το καταφέρει. Θα κάνει το 17-5 υπέρ της ομάδας του. Και φεύγουν οι Τζάκαλς γρήγορα στην επίδεση. Μέσα ο Ζωγράφος κοιτάει τις επιλογές του. Προσπαθεί να βρει το Γιάτσικο, θα γίνει ένα λάψη εκεί. Ο Αντωνίου θα κλέψει την μπάλα. Βρίσκει όμως μπροστά τον Μισελή, ο οποίος έχει τρέξει. Και ένα εύκολο καλάθι για την ομάδα των Pistols. Θα γίνει το 19-5. 4 πόντους ήδη από την πρώτη περίοδο. Να δούμε πώς γίνεται να σταματήσουμε. Πότε θα μπουν οι Τζάκαλ στο παιχνίδι. Ο Γιάτσικος εκεί πέρα δεν είναι εύκολο να σταματηθεί. Χρειάστηκε να πάει και ο Αντωνίου εκεί, ο οποίος όμως έκανε και το φάουλ. Δύο βολές για τον Γιάτσικο. Ξανά στο παιχνίδι ο Αλτζίδης. Μπαίνει στο παιχνίδι και ο Δανατζής. Αποχωρεί ο Μισελής, ο οποίος έχει σκοράρει αρκετούς πόντους. Άστοχος ο Γιάτσικος. Έγινε και όμως για άλλη μία. Να δούμε αν θα συγχύσουμε αυτές τις βολές στο τέλος. Εύστοχος στη δεύτερη, θα κάνει το 19-6, 2 και 1 ακόμα για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Ροσίδης. Ο Αντωνίου κατεβάζει την μπάλα για την ομάδα των Pistols. Ψάχνει μια πάσα, βρίσκει τον Πρωτογερόπουλο στο post, ο οποίος έχει βάλει μέσα τον Τζόκα. Ο Αντωνίου ξανά με την μπάλα. Με το νούμερο 33 ο Καλίας θα ευστοχίσει το σουτ. Κάνει το 21-6. Διαφορά 15 πόντων είδε από την πρώτη περίοδο. Ένα από τα καλύτερα δεκάλεπτα των Pistols αυτή τη χρονιά. Μια πολύ όμορφη ενέργεια από τον Μπάκα, ο οποίος θα φτάσει μέχρι μέσα. Θα κάνει το 21-8. Ο Αντωνίου κατεβάζει την μπάλα για την ομάδα των Pistols. Μένει μόνο στο mid-range, σουτάρει αστοχή ο Γιάτσικος σε άλλο ένα rebound. Ο Φιλιππίδης με την μπάλα. Ψάχνει μια πάσα, βρίσκει τον Ζωγράφο και αυτός με τη σειρά το Γιάτσικο, αλλά θα γίνει το λάθος. Ήταν πολύ ψηλή πάσα ακόμα και για το Γιάτσικο. Ο Γερόπουλος προσπαθεί να περάσει μια πολύ έξυπνη πάσα εκεί πέρα στο Δανατζή. Θα βάλει το πόδι του ο Πάρτας. Καλίας, Αντωνίου, Πρωτογερόπουλος ξανά στη γωνία. Το σουτάρει για 3 και θα ευστοχίσει. Θα κάνει το 24-8. 44 δευτερόλεπτα ακόμα για τη λήξη. Τζόκα θα σουτάρει και αυτό για 3. Δεν μπορεί να απαντήσει. Είναι η
ψυχολογία με το μέρος των Pistons αυτή τη στιγμή. Θα δούμε πώς θα γίνει και αν θα καταφέρουν οι Jackals να γυρίσουν το momentum του παιχνιδιού. Ο Καλίας για τρεις, εύστοχος ξανά, μέσα σε ξέφρενους πανηγυρισμούς. Θα κάνετε το 7-8, 8 δευτερόλεπτα ακόμα, 5-4. Θα πάρει το τρίποντο Φιλιππίδης, θα αστοχίσει το αμυντικό rebound από τον Καλία. Όχι, προλαβαίνει εκεί πέρα. Προλαβαίνει εκεί πέρα να πάρει το rebound το Πάκας, αλλά δεν θα μετρήσει το καλάθι όπως λένε οι διαιτές. Τελικό σκορ πρώτο δεκαλέπτο, 27-8. Επιστρέψαμε για το δεύτερο δεκάλεπτο. 27-8 είναι μπροστά οι Pistols. Με διαφορά 19 πόντων. Ψάχνουν την αντίδραση. Να δούμε πώς θα τα καταφέρουν. Κατσουπάκης θα πάρει ένα σουτ. Δεν είναι η αντίδραση που ψάχνανε. Αμυντικό rebound από τον Αντωνίου, ο οποίος τρέχει και στον ευνηδιασμό. Θα κάνει πολύ ωραίες τρίπλες εκεί πέρα. Θα στοχίσει όμως από κοντά. Ο Γιάτσικος άλλο ένα rebound. Ο Τζάκαλς, ο Κατσουπάκης θα σταματήσει γιατί είναι μπροστά του ο Ρωσίδης. Ο Γιάτσικος θα στοχίζει σε ένα σουτ. Κάνει το 27-10. 24 ακόμα για τη λήξη του χρόνου. Ο Ρωσίδης θα δώσει στον Αντωνίου. Στον Δαναζή, συγγνώμη. Ο Αντωνίου τώρα στον Καλία. Ο Πρωτογερόπουλος παίρνει την μπάλα απέναντι στον Τζόκα. Έρμπολ το σουτ που επιχειρεί. Προλαβαίνει να τη σώσει εκεί πέρα ο Αντωνίου, αλλά τη ρίχνει πάνω στον Καραμανόλη, ο οποίος επιχειρεί να μπει μέχρι μέσα. Κλέψουν την μπάλα, θα βγουν στον ευνηδιασμό ο Αντωνίου. Ένα εύκολο lay-up, θα κάνει το 29-10. Υπάρχει για την ομάδα των Jackals. Μέχρι στιγμής δεν βλέπουμε derby. Ο Γιάτσικος θα κερδίσει το φάουλ, ο Καλίας θα έχει κατεβάσει τα χέρια του. 29-10 το σκορ, 8-35 ακόμα για τη λήξη του χρόνου. Ξανά στη γραμμή της φιλανθρωπίας, θα εκτελέσει δύο βολές. Άστοχος στην πρώτη, είπαμε οι βολές είναι κάτι που μπορεί να στοιχίσουν είτε στη μία είτε στην άλλη ομάδα. Παίζουμε και για τη διαφορά, υπάρχει επαναληπτικός. Εστοχή στη δεύτερη, 29-11. Αντωνίου με την μπάλα, το πιέζει ο Καραμανόλης. Θα πάρει το screen, θα δώσει πίσω Πρωτογερόπουλο. Ο Δανατζής βρίσκει λίγο χώρο, θα σουτάρει, θα αστοχίσει. Ο Καραμανόλης παλεύει εκεί πέρα και καταφέρει να πάρει το rebound. Θα κατεβάσει και την μπάλα. Ο Καραμανόλης θα δώσει στον Κατσουπάκη. Θα δώσει στον Τζόκα, ο οποίος θα μείνει μόνος. Θα σουτάρει για 3, θα αστοχίσει. Είναι μια πρώτη αντίδραση αυτή από τον Τζάκα. Θα κάνει 29-14. Αντωνίου με την μπάλα, δώσει μια πάσα στο Γαλλία. Δανατζής, ποιος βλέπουμε ότι θέλει να παίρνει την μπάλα στα χέρια του, να δημιουργήσει για την ομάδα του. Παίρνει το σπίτι από τον Πρωτογερόπουλο, θα σουτάρει και θα εκτοχίσει στο τρίποντο. Πάνω που οι Τζάκαλς προσπαθούν, οι Πίστονς είναι εδώ να δείξουν ότι είναι και αυτοί στο παιχνίδι, να διατηρήσουν τη διαφορά. 32-14, 7-32 ακόμα για τη λήξη. Μια πάσα προσπάθηση να πάει προς το Γιάτσικο, θα την κλέψει η ομάδα των Πίστονς. Βλέπουμε ότι έχει διαβάσει όλες αυτές τις φάσεις. Δεν είναι εύκολο για τους Τζάκαλς να πάει μπάλα στο Γιάτσικο και να δημιουργήσει ο Γιάτσικος μετά για την ομάδα του. Αντωνίου κατεβάζει. Θέλει ένα screen, θα το πάρει από τον Πρωτογερόπουλο. Παίρνει την μπάλα ο Ταλής που ξαναμπήκε στο παιχνίδι. Πρωτογερόπουλος στο low post. Να δούμε τι κίνηση θα κάνει. Θα προσπαθήσει με ένα hook και θα εστοχίσει. 34-14. Η μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι, 20 πόντους. Οι Pistons έχουν επιβάλει πλήρως το ρυθμό τους. Δεν αφήνουν τους Jackals, ενώ προσπαθούν
Προσπαθεί ο Τάσκας να πάει την μπάλα στο Γιάτσικο. Ο Καραμανόλης θα κάνει ένα κόψιμο. Θα στοχίσει από κοντά. Ο Γιάτσικο Γκάλο ένα rebound. Θα γυρίσει, θα κερδίσει το φάουλ. Θα κερδίσει το φάουλ. Θα εκτελέσει δύο βόλες πάλι. Να δούμε αν θα είναι έστω στη δεύτερη όπως προηγουμένως. Έστω στη δεύτερη, μια επανάληψη των προηγούμενων βολών του. Θα κάνει το 34-15, 6-48 ακόμα για τη λήξη του ημιχρόνου. Ο Ταλί θα μπει μέχρι μέσα. Θα κάνει όμως βήματα εκεί πέρα. Η μπάλα περνάει στους Ζάχαρς. 6-38. Πιέζουν οι Pistons. Θα βρουν μια πάση στον Καραμανόλη. Θα περάσει αυτό στο κέντρο. Θα προσπαθήσει να δημιουργήσει μέσα. Θα δει όμως και ο Πρωτογερόπουλος πάνω του. Θα έχουν να δουν πως θα περάσει μπάλα στο Γιάτσικο. Ο Καραμανόλης θα πάρει όμως την μπάλα στο low post και θα καταφέρει να ευθυνθήσει. Ήταν πολύ κοντά στο καλάθι. Κάνε το 34-17. Double score για την ομάδα των Pistols. Ροσίδης με την μπάλα πιέζεται εκεί πέρα. Η ομάδα των Jackals έχει αρχίσει να ασκεί πολύ περισσότερη πίεση πάνω στην μπάλα. Θα στοχίσει ο Αντωνίου ένα σούτ, Καραμανόλης άλλο ένα rebound. Ο Τάσκας προσπαθεί να φύγει σε έναν συνδυασμό, βρίσκει τον Τζόκα. Θα κάνει ένα βήμα πίσω, δεν μπορεί να σουτάρει. Βρίσκει τον Κατσουπάκη εκεί πέρα. Ο Φιλιππίδης, ο οποίος θα στοχίσει στο lay-up. Είναι ο Δανατζής εκεί πέρα, να μαζέψει το rebound. Ο Αντωνίου ζητάει ένα screen. Θα πάει μπάλα στον Δανατζή, ο οποίος θα σταματήσει, θα σουτάρει για τρεις, θα κερδίσει το φάουλ. Ο Τάσκας απρόσεκτος εκεί πέρα, κούμπησε τα χέρια του Δανατζή, σηκώνει ποτικά το χέρι του και όντως έκανε το φάουλ. Τρεις βολές είναι αυτή τη στιγμή για τον Δανατζή. Έχει την ευκαιρία να ξαναπάει τη διαφορά στους 20. Έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει άλλες δύο Τανατζής. Τον εξυγχώνουν και οι συμπαίκτες του. Εύστοχο στη δεύτερη, μία στις δύο. Να δούμε για την τρίτη. Μία στις τρεις από τον Τανατζή. Ο Τζόκας είναι εκεί να μαζέψει το rebound. Τάσκας θα βγει μπροστά. Μια πάσα στο Ζωγράφο, ο οποίος θα δώσει με τη σειρά του στο Φιλιππίδη. Ο Φιλιππίδης θα πάρει το mid range και θα ευστοχίσει. Θα κάνει το 35-19 στις 16 διαφορά. Ο Αρτζίδης θα το βάζει για την ομάδα των Pistols. 4-57 ακόμα για τη λήξη του ημιχρόνου. Είναι οδηγίες. Θα ζητήσει κάποιο πικ, όχι. Στα μέσα, θα δώσει ο Δανατζής, θα πάρει την μπάλα. Πάει για το lay-up, θα στοχίσει μπροστά στο Γιάτσικο, αλλά είναι εκεί πέρα ο Αντζίδης να πάρει το επιθετικό rebound. Αντζίδης δίνει στο Δανατζή. Καθώς με τη σειρά του στον Οικονόμου. 4 δεύτερα ακόμα. Θα κερδίσει το foul στο τρίποντο από το Φιλιππίδη. Δεύτερη φάση που θα εκτελέσουν τρεις βολές οι Pistols. Θα δούμε αν αυτή τη φορά μπορούν να το ξεπουλήσουν καλύτερα από το 1-3 που εκτέλεσε πριν ο Δανατζής. Ετοιμάζεται ο Νόμου για την πρώτη βολή.
μέση του ημιχρόνου. Ο ζωγράφος κατεβάζει την μπάλα. Βγαίνει στον Τζόκα, ο οποίος θα πάρει ένα τρίποντο και θα εστοχίσει. 37-22. Οι Jackals έχουν καταφέρει σε αυτό το δεκάλεπτο να φαίνονται πολύ καλύτεροι και ανταγωνιστικοί. Είναι μπροστά σε αυτό το δεκάλεπτο. Ο Μιχέλης, ο οποίος έχει γυρίσει το παιχνίδι, μπαίνει μέχρι μέσα, αποφεύγει πολύ όμορφο το γιάτσικο και θα φτάσει μέχρι το lay-up. Θα κάνει το 39-22. Θα γράφει το τεπάσι τώρα. Θα σταματήσει το στάρια 3. Θα πάρει το επιθετικό rebound, σταματάει στάρια 2. Αστοχή με τα μπλο προσπάθησε, ο Μιχέλης είναι εκεί για το rebound. Τρέχει. Θα κερδίσει ένα φάουλ από τον Τζόκα, το οποίο είναι και αντιαθλητικό. Σε συνδυασμό με την τεχνική ποινή που είχε πριν ο Τζόκας, θα αποβληθεί και αυτός από το παιχνίδι. Δυσκολεύει ακόμα περισσότερο το έργο των Jackals. Βόλεϊ θα την εκτελέσει ο Μιχελής, αυτός στην πρώτη. Έχει δικαίωμα για άλλη μία. Άστοχος και στη δεύτερη. Δεν θα αξιοποιήσει τις βολές που είχε. Θα παραμείνει το 39-22, 3-48 ακόμα για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Αγτζίδης θα πάρει ένα σκρίνο από τον Καραγκιαούρη που επέστρεψε στο παιχνίδι. Θα μπάλα προσπαθεί να πει Ζάμπολ από το ρεφ. Παραμένει μπάλα στους Pistols. Ο οικονόμου θα κάνει την επαναφορά. Θα δώσει τον Αγτζίδη. Ο Μιχελής βρίσκει τον Καραγκιαούρη πολύ όμορφα και αυτό τον Νταλή. 4-3 βήματα τον Νταλή όμως. Την ώρα που θα έλεγε και η επίδεση των Pistons. Να δούμε τα ψηφικά αποθέματα που έχουν οι Jackals, διότι και να χάσουν σήμερα. Υπάρχει το δεύτερο παιχνίδι. Έχουμε δει πολλές ανατροπές αυτή την διοργάνωση. Που έχουν κερδίσει οι Jackals. Φωτογράφος. Ο Τάσκας θα πάρει το φρύνο από τον Βούλγαρη. Θα κερδίσει ο Τάσκας δύο βολές. Το φάουλ είναι από τον Νταλή. Και στο 12 συμπλήρωσαν και δύο ομάδες, 3 και 11 ακόμα. Κάθε φάουλ από εδώ και πέρα είναι βολές. Πολύ σκληρό παιχνίδι. Πολύ το άγχος. Μεγάλο και το διακύβευμα. Άστοχος ο Τάσκας στην πρώτη. Πολλές άστοχες βολές από τους Τάσκας. Είπαμε, ίσως είναι κάτι που θα στοιχήσει. Ετοιμάζεται για τη δεύτερη. Θα ευστοχίσει. 39-23 για την ομάδα των Pistols. Ο Μιχέλης είναι αυτός που θα πάρει την μπάλα. Αρκάρεται από τον Τάσκα. Θα τον αποφύγει, θα φτάσει μέχρι μέσα. Θα πάρει το φάουλ από τον Βούλγαρη. Κατέβασε τα χέρια του εκεί πέρα. Άλλες δύο βολές. Κάνει το 40-23. Να δούμε αν θα κάνει και το 41-23 τώρα. Θα εξοχίσει και στη δεύτερη. 41-23 για τους Pistols. Τάσκας. Ο ζωγράφος στη γωνία. Ο Τάσκας έχει βγει το παπούτσι του. Σταματάει το παιχνίδι ο διαιτητής.
ξέρουν πώς βγήκε το παπούτσι. Μπορεί να πάει και κάποιος αντίπαλος. Μπορεί πάνω στο παπούτσι. Ο ζωγράφος είναι έτοιμος για την επαναφορά. Κουμπιστήκε λίγο το παρκέ. Πάκας θα πάρει ένα σκρίνο το Βούλγαρη. Προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί. Ο Βούλγαρης με 5-4. Θα πάρει το φάουλο τον Πρωτογερόπουλο. Είπαμε πολλά τα φάουλ στο παιχνίδι. Πολύ δύναμη. Και ενώ έμεναν 3 δευτερόλεπτα ακόμα, ο Βούλγαρης στείνει τη συμβολή των γραμμών. Αυτή η γραμμή των βολών, δεν πειράζει. Έτοιμο να εκτελέσει 2 βολές. Άλλη μία άστοχη βολή για τους Τζάκαλς. 41-22 παραμένει. Είναι πολύ σημαντική και διαφορά που θα τελειώσει το παιχνίδι, γιατί υπάρχει ο Παναληπτικός. Άστολος και στη δεύτερη, ο Μιχέλης θα μαζέψει άλλο ένα rebound. Θα κατεβάσει και την μπάλα. Ο Μιχέλης βρίσκει τον οικονόμου, προσπαθεί να μπει μέσα. Βρίσκει κατά τον Καραγκιαούρη στο low post, θα παίξει απέναντι στο Βούλγαρη. Θα κερδίσει το foul, το οποίο θα τον φύγει στις βολές, είπα μένει συμπληρωμένα. Τα τελευταία λεπτά βλέπουμε μόνο βολές. Καραγκιαούρης έτοιμος να εκτελέσει πρώτη, θα στοχίσει. Πολλές και οι άστοχες βολές, πολλά τα φάουλ. Και ο ρυθμός στα τελευταία λεπτά. Καραγκιαούρης αστοχή και στη δεύτερη. Ο ζωγράφος θα μαζέψει το rebound. Μια μακρινή πάσα μπροστά στον Κατσουπάκη. Θα πάει μέχρι μέσα και θα αστοχήσει. Θα κάνει το 41-25 στις 16 διαφορά. 2 και 12 ακόμα για τη λήξη του ημιχρόνου. Ο Αντωνίου, ο οποίος έχει επιστρέψει το παιχνίδι, ψάχνει μια πάσα. Ο Μιχέλης είναι αυτός που θα πάρει την μπάλα. Πολλές κατοχές στα χέρια του, θα πάρει το screen. Ο οικονόμου, μια πάσα στον Αντωνίου, η οποία βγαίνει εκτός γηπέδου. Λάθος εδώ για τους Pistols. Ο ζωγράφος θα επαναφέρει. Ο Κατσουπάκης θα κατεβάσει για την ομάδα των Τζάκαλς. Να δούμε τι θα της ειρήσει, αν θα ξαναμπεί, θα ξαναμπεί. Φιλιππίδης, δίνει ξανά στο Κατσουπάκη. Από κοντά θα στοχίσει. Πολύ όμορφο όμως, είναι εκεί πέρα ο Φιλιππίδης. Να κλέψει την μπάλα. Μια μεγάλη διαγώνια πάσα. Φιλιππίδης έχει μπροστά τον Αντωνίου, το κερδίζει στα πόδια και θα στοχίσει. 41-27 στις 14. Να δούμε αν μπορούν να μειώσουν κάτω από τις 10 για το πρώτο ημίχρονο. Αντωνίου θα αποφύγει τον αντίπαλό του. Καραγκιαούρης μόνος του, θα δώσει τον οικονόμου και αυτό στο Μιχέλη. Ψάχνει μια πάσα μέσα στον Καραγκιαούρη, από κοντά θα στοχίσει. Έχουν ανεβάσει την άμυνα του Τζάκαλ και τρέχουν πλέον και στον ευνηδιασμό. Ο Πάκας προσπαθεί να μπει μέχρι μέσα, θα βρει ένα κενό, θα στοχίσει από κοντά. Η μπάλα είναι για τους Pistols. Όχι, ο διαιτητής διορθώνει. Μπάλα είναι για τους Τζάκαλς, 53-9 ακόμα για το ημίχρονο, 41-27. Οι Τζάκαλς έχουν την ευκαιρία εδώ να μειώσουν ακόμα περισσότερο. Ο Κατσουπάκης έτοιμος να κάνει την επαναφορά. Την ώρα που ο Φιλιππίδης με τον Μπάκα ίσως σχεδιάζουν κάποια επόμενη επίδεση. Ζωγράφος για 3. Θα στοχίσει. Αμυντικό rebound από το Ρωσίδη, ο οποίος μπήκε στο παιχνίδι. Μιχέλης θα περιμένει τους υπόλοιπους παίκτες του να ξοδέψει χρόνο. Η ομάδα του είναι μπροστά. Μιχέλης θα κάνει τεράστια από γύρω. Ρωσίδης θα δώσει στον Γαλλία και αυτό στον Καραγκιαούρη. Μπαλά μέσα από κοντά ο Καραγκιαούρης. Θα στοχίσει ξανά. Ο Πάκας παίρνει το rebound, τρέχει και την ομάδα του. Ο Κατσουπάκη, ο Φιλιππίδης από χαμηλά.
Μπουλγαράκη. Και αυτός βρίσκει το ζωγράφο, θα σουτάρει για τρεις, θα στοχίσει. Ο Βούλγαρης θα βγάλει την μπάλα έξω. 17 δευτερόλεπτα ακόμα για τη λήξη του ημιχρόνου. Time out, ζήτησαν οι Pistons και να το πάρουμε. Επιστρέψαμε για τα τελευταία 17 δευτερόλεπτα του δεύτερου δεκαλέπτου. Οι Pistons θα έχουν την κατοχή. Παουτζίδης λογικά θα προσπαθήσουν να ξοδέψουν όλο τον χρόνο. Κατσουπάκης προσπαθεί να τον πιέσει. Θα τον περάσει ο Αγγίδης. Θα βρει εκεί πέρα τον Αντωνίου, ο οποίος θα εστοχίσει από κοντά. Και λήξη του χρόνου 43-27. Επιστρέφουμε σε λίγο για το δεύτερο ημίχρονο. Επιστροφή για το δεύτερο ημίχρονο. Ζάκα θα κάνει μια επαναφορά. Δόκας. Ο Πάκας ψάχνει μια πάσα. Κοντά στο Καραμανόλη, ξανά η μπάλα στον Πάκα. Θα σουτάρει για 2. Θα στοχίσει, το rebound θα το πάρει ο Ρουσίδης. Διατηρεί μια διαφορά 16 πόντων που θεωρείται ασφαλείας για το ημίχρονο. Μιχέλης. Ο Ρωσίδης θα σουτάρει από τη γωνία, θα στοχίσει. Ο Πρωτογερόπουλος θα πάρει το rebound. Θα δώσει το Μιχέλη. Ρωσίδης και αυτός με τη σειρά του πεταλεί. Πρωτογερόπουλος θα πάρει ένα off balance, θα στοχίσει. Ο Καραμανόλης θα πάρει το αμυντικό rebound. Θα βγάλει τη Ζάκα στην επίδεση. Θα κερδίσει και ένα foul εκεί πέρα. Πάκας. Κάνει επιθετικό φάουλ πάνω στο Μιχέλη. Θα απλώσει το χέρι του. Πίστον θα καταλήξει ξανά στον Αυτίδη. Επιχειρεί να μπει μέσα, βρίσκει το Γιάτσικο. Δεν μπορεί να τον αποφύγει. Θα βρίσκει ένα σκότ εκεί πέρα. Η μπάλα θα φτάσει στον Τζότα που θα πάρει το φάουλ. Για την ομάδα των Τζάκας. Θα δώσει στο Τζόκα, θα σουτάρει για 3. Έρμπολ το σουτ. Υπάρχει πάρα πολύ χρόνο ακόμα. Πίστολ, Ζήδης με την μπάλα. Ενώ πιέζεται από τον Τζάκα. Καραμανόλης πιέζει πάρα πολύ. Θα βρει τον Πρωτογερόπουλο, η μπάλα μέσα στον Νταλή. Προσπαθεί να κερδίσει το Γιάτσικο εκεί πέρα. Δεν θα το καταφέρει. Ο Πάκας κλέφει την μπάλα. Φάουλ από τον Ρωσίδη, το οποίο δίνεται και αντιαθλητικό. 2 βολές για τους Τζάκαλς. Η μπάλα παραμένει για τους ίδιους. Ευκαιρία να μειώσουν ακόμα περισσότερο. Να δούμε αν διαφορά θα πέσει κάτω από τους 10 μετά από πάρα πολλή ώρα. Ο Πάκας στη γραμμή των βολών. Πρώτη, 43-28, στους 15 διαφορά. Άστοχο στη δεύτερη, παραμένει το σκορ. Ο Καραμανόλης είναι αυτός που θα κάνει το out. Πάκας, μπάλα θα πάρει και ένα σκρίνο τον Τζόκα. Επιχειρεί να μπει προς τα μέσα, βρίσκει τον Τάσκα. Δύο βολές για τους Τζάκαλς, οι οποίοι αρχίζουν και φτύρουν τους αντιπάλους σιγά σιγά. Είπαμε ότι είναι πολλά τα φάουλ στο παιχνίδι. Thank you.
Μπάσκας, έτοιμος για την πρώτη βολή. Εύστοχος, 43, 29. Έχει άλλη μία. Θα ευθεθήσει, θα ξαναφέρει διαφορά στους 15 πόντους, 45-30. Ο Πάκας παίρνει το σκηνατό Γιάτσικο, θα φτάσει μέχρι μέσα, θα κάνει το, θα απαντήσει στο προηγούμενο καλά του Μιχέλη, θα κάνει το 45-32. Ο Αρκίνης θα κατεβάζει την ομάδα των Pistols. Προσπαθεί να αποδώσει την μπάλα στο Μιχέλη, θα την πάρει τώρα. Πάει μέχρι μέσα, μια δύσκολη προσπάθεια, άστοχος, άλλο ένα rebound από το Γιάτσικο. Ο Πάκα τρέχει στον ευνηδιασμό, βρίσκει τον Τάσκα που είναι μόνος του, θα στοχίσει. Ο Αντζίδης θα πάρει το rebound, θα τρέξει στον ευνηδιασμό κι αυτός. Θα βρει τον Μιχελή, ο οποίος θα κάνει λάθος, το κλέψιμο από το Γιάτσικο. Πάνω κάτω η μπάλα τα τελευταία δευτερόλεπτα. Ο Τάσκας περιμένει, βρίσκει τον Πάκα. Μια πολύ ωραία προσποίηση. Ο Γιάτσικος θα πάρει την μπάλα χαμηλά, θα κερδίσει το φάουλ. Εκτελέσει δύο βολές. Όποτε πάει μπάλα μέσα είναι δύσκολο να μαθηθεί εκεί. Είτε είναι ο Γιάτσικος, είτε είναι ο Ταλής, είτε είναι ο Καραγιαούρης, ο οποίος μπαίνει αυτή τη στιγμή στο παιχνίδι στη θέση του Πρωτογερόπουλου. Στο τέλος και γιατί υπάρχει και επαναληπτικός. Εύστοχος η δεύτερη, το έχουμε δει πολλές φορές σήμερα αυτό. Άφησε η πρώτη στο Γιάτσικο, εύστοχος η δεύτερη. Μετά το 45-32. 33. Στις 12 η διαφορά. Ο Αλτίδης προσπαθεί να μπει μέσα. 8 δεύτερα ακόμα για την ομάδα του. Βρίσκει μία πάσα, Καραγιαούρη θα σουτάρει μόνος του. Θα στοχίσει και ο Αντωνίου δεν μπορεί να πάρει το επιθετικό rebound. Θα βγάλει την μπάλα. 6-10 ακόμα. Μια αλλαγή. Θα μπει ο Κονόμου στη θέση του Αλτζίδη. Ο Καραμανόλης θα κάνει μια αναφορά. Θα δώσει την μπάλα στον Μπάκα. Μια καινούργια επίδεση για τους Άκαλς. Η διαφορά στις 12 μπορεί να τη μειώσει κάτω από 10 μετά από πολλή ώρα. Το Γιάτσικο, Καραμανόλης, θα δώσει τον Τζόκα, ο οποίος μένει μόνος του, θα κάνει το step back, θα δώσει την μπάλα μέσα, ο Γιάτσικος θα στοχίσει πολύ άστοχο το σούτ του, ήταν ο Μιχέλης εκεί να δώσει τη βοήθεια, τρέχει και με την μπάλα ο Μιχέλης τώρα, θα βρει δεύτερο αντίκπαλο μπροστά του, θα σταματήσει την τρίπλα, θα δώσει τον Καραγιαούρη, ο οποίος θα κάνει επιθετικό φάουλ, αγκιστρώνει τον αντίπαλό του. Θα στοχίσει όμως, θα παραμένει 45-33, είναι κάτι που έχει πληγώσει τους Τζάκαλς οι βολές. Θα στοχίσει από κοντά, ο Τάσκας θα μαζέψει το αμυντικό rebound, τρέχει στον ευνηδιασμό.
Βρίσκει πολλούς, βρίσκει μια πάσα στο Γιάτσικο, θα ξεχάσει μπάλα ο Γιάτσικος όμως εκεί πέρα. Θα βγει η πάσα, θα την βρει στο Φιλιππίδη, θα κάνει την προσπίση, ο Φιλιππίδης θα μπει μέσα, θα στοχίσει από κοντά, ο Γιάτσικος άλλο ένα rebound, πραγματικά εκεί πέρα είναι κυρίαρχος. Κάνει το 45-35 στις 10 η διαφορά, ο Τζάκαλς έχουν επιστρέψει το παιχνίδι. Οικονόμου, προσπαθεί να βρει το Μιχελί, θα κερδίσει ο Μιχελί στο φάουλ από τον Τάσκα, σηκώνει το χέρι, παραδέχεται το φάουλ. Ο Οικονόμου στην επαναφορά, θα βρει το Μιχελί. Και αυτός με τη σειρά του Σαμπιντονίου, ο Φιλιππίδης πιέζει την μπάλα και θα κάνει το φάουλ. Τέσσερα και 51 ακόμα για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου, 45-35 το σκορ. Μόνος του θα μείνει, θα σουτάρει για δύο, θα αστοχίσει. Ο Μιχέλης θα πάρει το επιθετικό, μένει μόνος του για τρεις. Θα την προσπίσει, πολύ όμορφη. Πάρει ένα σούτ από ένα mid range και θα αστοχίσει, θα κάνει το 47-35. Θα το βάσει ο Φιλιππίδης, θα βρει τον Τάσκα μόνος του, ο οποίος θα αστοχίσει σε σούτ τριών πόντων. Θα κάνει το 47-38, η διαφορά στους 9, κάτω από τις 10. Έχουν κερδίσει αυτό το 10 λεπτό οι Τζάκαλς. Μιχέλης βρίσκει μια πάσα μέσα στον Ταλή. Κάνει στημένος ο Μιχέλης, θα ξαναπάρει την μπάλα, σουτάρει για τρεις. Θα εξοχίσει, θα απαντήσει. Θα κάνει το 50-38, η διαφορά ξανά στους 12. Φιλιππίδης κατεβάζει την ομάδα των Τζάκαλς. Μια πάσα πάνω στον Μπάκα. Ψάχνει ένα screen. Θα το πάρει από τον Βούλγαρη. Ξανά ο Φιλιππίδης μόνος στο πηγόνι. Μια ωραία προσπίση να μπει μέσω ο Γιάτσικος όμως, άλλο ένα θετικό. Θα στοχίσει όμως από κοντά. Μπάλα θα παραμείνει στους Τζάκαλς. Μια νέα επίθεση ξεκινά 14 δευτερόλεπτα. Ένα εύκολο καλάμι για το Γιάτσικο φαινομενικά. Ο Τάσκας μόνος του για τρεις αστοχή. Ο Γιάτσικος είναι ο τελευταίος που θα κουμπίσει την μπάλα. 3-39 ακόμα για το τρίτο δεκάλεπτο. 50-38 το σκορ στους 12. Το τρίποντο του Τάσκα το απάντησε ο Μιχελής. Μιχελής σκέφτει ξανά με την μπάλα τώρα. Να δούμε τι θα ζητήσει. Ζητάει ένα σκορ από τον Καλή. Το παίρνει και ένα δεύτερο από τον Καλή. Μένει μόνος του, σουτάρει για 2. Είναι on fire αυτή τη στιγμή ο Μιχελής. Όλες οι μπάλες πρέπει να πηγαίνουν πάνω. Θα κάνει το 52-38. Οικονόμου θα δώσει μια πάσα. Μπάλα παραμένει στους Pistols. Time out που ζητάνε οι Τζάκαλς. Επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε. 52-38, 3 και 5 για τη λέξη του τρίτου δεκαλέπτου. Οι Pistols είναι την αρχή του παιχνιδιού μπροστά. Οι Τζάκαλς είναι αυτοί που κυνηγάνε. Αντωνίου θα βρει μια πάσα στον Καλία. Οικονόμου ξανά την μπάλα ο Καλίας. Θα βρει τον Αντωνίου εκεί πέρα, θα κερδίσει το φάουλ από το τσουπάκι. Θα εκτελέσει δύο βολές. Έχει δικαίωμα για άλλη μια βολή. Αντωνίου εστοχή και στη δεύτερη. 54-38. Ο Βούλγαρης
του χώρου από τον ίδιο. Κερδίζει την κατοχή οι Pistols. Μόλις μείωσαν στους 9 οι Jackals, οι Pistols ξανακάναν το σέρι τους. Φιλιππίδη, εκτελέσει και δύο βολές, είναι συμπληρωμένα το ομαδικά για άλλο ένα δεκάλεπτο. Να έχουμε 2-27 ακόμα. Δεν πειράζει, αδικία πολύ ρε. Βλέπετε από το πρώτο λεπτό, τους γυρίζουν έτσι και πάτε και διαμαρτύρεστε. Αλλά έτσι δεν έχει σημασία. Σε βλέπουμε. Τι να κάνω. Αλλά εντάξει, μπάσκετ παίζει με μαράδα, δεν είναι παίζει με βολέι. Γάμισε με να πούμε. Εύστοχος. Και στις δυο βολές, ο Αντωνίου θα κάνει το 56-38. 18 πόντους η διαφορά, έχουν κάνει ένα 9-0 πίστος από τη στιγμή που μείωσαν. Το 47-38 έχει γίνει 56-38. Ο Τσουπάκης, ο Μπάκα, το σουζογράφο, η μπάλα μέσα στο Γιάτσικο, θα γυρίσει. Το φάουλο στο Καλία, άλλο ένα κερδισμένο φάουλο Γιάτσικος. Αυτή τη φορά αν θα έχουμε το συνηθισμένο άστοχη πρώτη, έστοχη δεύτερη. Μας διαψεύει αυτή τη στιγμή, εξοχή στην πρώτη, θα κάνει το 56-39. Να δούμε και για τη δεύτερη. Εξοχίζει και στη δεύτερη, θα κάνει το 56-40. Πιέζει την Jackals. Αλλά εύκολα ο Αντωνίου, θα δώσει το Ρωσίδη. Σπάνε εύκολα αυτή την πίεση των Jackals του Pistols. Ο Μισελς, ο οποίος είναι on fire στα τελευταία λεπτά, θα δώσει την μπάλα στην Γαλλία. Τον κλείνει πολύ καλά εκεί πέρα ο Πάκας, δεν μπορεί να πάρει την μπάλα ο Μισελς. Θα πάρει όμως ένα σουτ ο Αντωνίου, ο Πάκας αμυντικό rebound. Τρέχει και σαν επινιδιασμό, θα βρει μία πάσα στον Κουτσουπάκι. Από κοντά θα στοχίσει και η μπάλα θα παραμείνει στους Jackals. Δεκατέσσερα δεύτερα ακόμα για την επίδεση των Jackals. Καραμανόλης ψάχνει μια πάσα, θα την βρει στον Κατσουπάκι. Θα πάρει το σκρίνο από το Γιάτσικο. Μόνο στο Καραμανόλης, κάνει πολύ ωραία το πλάγιο βήμα, θα στοχίσει ο Γιάτσικος επιβλητικά για ένα ακόμα επιθετικό rebound και καλά του και φάουλ. Θα κάνει το 56-42, είπαμε ο Γιάτσικος έχει κάνει πολλή δουλειά για την ομάδα των Jackals. Στη βολή, να δούμε αν θα αξιοποιήσει το φάουλ, θα στοχίσει. Πιο Καραμανόλης νωρίτερα, θα παραμείνει το 56-42. 1.33 ακόμα για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Ο Αντζίδης στον Πρωτογερόπουλο, στον Πρωτογερόπουλο θα πάρει ένα screen, θα δώσει ξανά τον Αναζή, ο οποίος έχει επιστρέψει στο παιχνίδι. Ο Γιάτσικος άλλο ένα rebound, ο οποίος πρέπει να έχει κάνει double για το τρίτο δεκάλεπτο. Μεταφορά εκεί πέρα από τον Κατσουπάκη. Χάνουν την κατοχή οι Jackals. 1.13 ακόμα, 56-42. Ο Αγδίδης θα κατεβάσει για την ομάδα των Pistols. Ο Δανατζής προσπαθεί να πάρει την μπάλα, δεν θα το καταφέρει, θα φύγει. Ο Αγδίδης ένα σε τριών πόντων μόνος του, ο Γιάτσικος άλλο ένα rebound, πραγματικά ίσως πάγει για ρεκόρ. Ο Πάκας γυρίζει να μπει μέχρι μέσα, βρεις
έχει ένα αντίπαλο, Καραμανόλης, ο δώσος στο ζωγράφο και αυτό στο Γιάτσικο, Γιάτσικος από κοντά θα αστοχίσει. Το rebound από τον Αλτζίδη τελικά, θα φτάσει μπάλα στα χέρια του. 33 δευτερόλεπτα ακόμα για τη λήξη του δεκαλέπτου. Μιχέλης θα μείνει μόνος του, θα σουτάρει για δύο, θα αστοχίσει το αμυντικό rebound του Κατσουπάκης. Θα φύγει σε έναν ενδιασμό στον Καραμανόλη και αυτός θα δώσει τον μπάκα. 18 δευτερόλεπτα ακόμα, σχεδόν όλα αυτή η διάθεσή του, 15 δεύτερα για να κάνουν την επίθεση. Καραμανόλης θα στοχίσει, Γιάτσικος προσπαθεί για το rebound, δεν θα τα καταφέρει. Παραμένει όμως η μπάλα σύγκλης, 5, 3, 2, 1, ο ζωγράφος, ένα σουτ, άστοχο. Καραμανόλης θα στοχίσει και αυτός από κοντά. Θα τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο. Σκορ δεκαλέπτου, 56-42, επιστρέφουμε για το τελευταίο δεκάλεπτο. Ξεκινάει το τελευταίο δεκάλεπτο, 56-42 υπέρ των Pistols. Δεν είναι μόνο η νίκη, είναι και η διαφορά, καθώς είπαμε ότι υπάρχει επαναληπτικός. Ζάκας δεν έχουν παρατήσει το παιχνίδι, είναι ακόμα στους 14 πόντους διαφορά. Μιχέλη θα πάρει την μπάλα, θα πάρει ένα σκράπ τον Πρωτογερόπουλο, επιχειρεί να μπει προς τα μέσα, μπει το Γιάτσικο, είπαμε εκεί είναι φόβητο ο Γιάτσικος. Κάνει το λάθος. Στον ευνηδιασμό Καραμανόλης θα στοχίσει από κοντά, ο Αλτζίδης θα πάρει το rebound. Τρέχει στον ευνηδιασμό, βρίσκει μια πολύ όμορφη πάση στον Πρωτογερόπουλο, ο οποίος θα βάλει το καλάθι, κάνει το 58-42. Ο γράφος κατεβάζει για την ομάδα του Τζάκας. Ο Τζόκας θα πάρει ένα τρίποντο, θα στοχίσει. Ο ζωγράφος τελικά το μακρινό εξωτικό rebound. Μόνος του, μπαλά μέσα στο Γιάτσικο, βίωσε αστοχή, θα πάρει το θετικό rebound. Άλλη μια φορά, άλλο ένα επιθετικό, άλλη μια φορά ένα καλάθι κοντά από το Γιάτσικο. Θα κάνει το 58-44. Αλτζίδης, ένα backdoor από τον Μιχέλη, ο οποίος θα φτάσει μέχρι το layup, θα κάνει το 60-44. Σε γελάζει και τους αντιπάλους του. Βάζει και την ομάδα του Τζάκαλς. Θα πάρει το σκρίνο τον Τζόκα. Θα βρει τον ζωγράφο που είναι μόνος του. Μπαίνει προς τα μέσα με ένα χέρι. Θα του κάνει τη χάρη μπάλα. Θα κάνει το 60-46. Δεν παρατούν το παιχνίδι του Τζάκαλς. Είπαμε έχει σημασία και διαφορά. Αλτζίδης ζητάει από τον Πρωτογερόπουλο ένα σκριν, από τον Ρωσίδη ένα δεύτερο. Στο Ρωσίδη θα πάει μπάλα και τώρα στον Πρωτογερόπουλο. Θα πάρει ένα mid-range. Για λίγο δεν θα κάνει την μπάλα χάρη, αλλά είναι εκεί πέρα ο Μιχέλης να ανανεώσει την επίθεση των Pistols. Μιχέλης θα πάει αντίθετα από το σκριν, θα μπει μέχρι μέσα, δεν καταφέρει να τελειώσει από κοντά. Φάουλ από τον Καραμανόλη. Εδώ του Μιχέλη να προσθέσει 2 πόντους ακόμα σήμερα για την ομάδα των Pistols. Πρωτογερόπουλος θα σουτάρει για 3, θα αστοχίσει. Ο Γιάτσικος θα άλλο ένα με την κόρη rebound. Τρέχουν οι Τζάκαλς. Ο Πάκας έχει εκεί την μπάλα, ο Τζόκας, Πάκας ξανά. Ζωγράφος, στημένος για 3, θα εκτελέσει. Κάνει το 60-49, στους 11 διαφορά. Ακόμα θα πάρουν time out η ομάδα των Pistols, επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε, 7,5 λεπτά ακόμα για τη λήξη του παιχνιδιού. 11 από την μπροστά η Pistols, 60-49. Ο Αντωνίου θα κατεβάσει την μπάλα. Αντωνίου επιχειρεί να μπει προς τα μέσα, θα βρει τον Πρωτογερόπουλο. Μια πολύ όμορφη πάσα, θα κάνει 62-49. Κάθε φορά που οι Τζάκαλς βρίσκουν τρόπο να γυρίσουν στο παιχνίδι, οι Pistols βρίσκουν και εκείνοι τρόπο να ξαναμεγαλώσει η διαφορά. Ζωγράφος ψάχνει την μπάσα, θα την πάρει ο Γιάτσικος εκεί πέρα, θα γυρίσει, θα κερδίσει άλλο ένα φάουλ, άλλη μια φορά σβολές. Ετοιμάζεται για
Τσάτσικος. Θα ευστοχίσει. 2 στις 2 πριν, 3 στις 3 τώρα. Τελέσει άλλη μία. Θα ευστοχίσει και στη δεύτερη. Κάνει το 62-51. Από τον Πρωτογερόπουλο, θα μπει μέσα, θα βρει τον Αλτζίδη, επιχειρεί, σταματάει την τρίπλα του με ταμπλό, αστοχή, ο ίδιος το rebound, στημένος ο Μιχέλης, αστοχο έρμπολο, ο Πρωτογερόπουλος είναι εκεί, θα βγάλει την μπάλα έξω, Μιχέλης ξανά, ο Αλτζίδης, 3-2, 3 δεύτερα δίνει στον Πρωτογερόπουλο. Με τον Μισέλη θα κερδίσει το φάουλ, θα πάει στις βολές. Μπορεί να κατεβάσει τη διαφορά σε 9 πόντους αν στοχίσει και στις 2. 62-51, 6-16 ακόμα για τη λήξη του παιχνιδιού. Στις 10 η διαφορά, στρογγυλά, 6-16 ακόμα για τη λήξη του παιχνιδιού. Πρώτο Γερόπουλος ετοιμάζεται να κάνει πάω, το σωστό Αντωνίου. Αντωνίου θα πάρει 2 σκριν, θα δώσει τον Αγδίδη. Ο Αγδίδης θα δώσει το Ρωσίδη. Ο Ρωσίδης ψάχνει μια πάσα, ο Αγδίδης ξαναβγαίνει. Περνάει το ζωγράφο, θα φτάσει στο lay-up, αλλά εκεί βρίσκει το Γιάτσικο. Ο ζωγράφος θα κάνει μια λάθος πάσα και η πίεση του Μιχέλη αποφέρει καρπούς. Στον Πρωτογερόπουλο δεν φοβάται εκεί να παίξει το Γιάτσικο. Θα σηκωθεί, θα αστοχίσει. Το rebound από τον Μπάκα. Τρέχουν οι Τζάκαλ στον εφημεριασμό. Μια προσπίση, πολύ όμορφα το Φιλιππίν. Θα αστοχίσει, ο Τάσκος θα πάρει το επιθετικό και θα καταφέρει να βάλει και το καλάθι, να πάρει και το φάουλ. Θα μειώσει ακόμα περισσότερο. 62-54, στις 8 η διαφορά. 5-34 ακόμα. Πίστονς οι οποίοι δείχνουν σαν να επαναπάθηκαν λίγο στη διαφορά που είχανε. Οι Τζάκαλς τρέχουνε, βγάζουν εκμηδιασμούς, σωστές επιλογές στα τελευταία λεπτά. Και τώρα με τον Τάσκα θα καταφέρουν να μειώσει στους 7. Θα κάνει 62-55. Ο Αντωνίου που κατεβάσει την μπάλα για την ομάδα των Πίστονς. Σουτάρι, θα αστοχίσει το επιθετικό rebound του Αλτζίδης, του Αντωνίου και ένα φάουλ από τον Φιλιππίδη πάνω στο Μιχέλη. Εκεί προσπάθησε να κλέψει την μπάλα κάπως, έσβρεξε τον αντίπαλό του. Αντωνίου θα δώσει τον οικονόμου, ξανά η μπάλα στον Αντωνίου, προσπαθεί να δώσει τον Αλτζίδη μια πολύ ωραία τρίπλα, δίνει στο Μιχέλη, προσπαθεί να πάει μέχρι μέσα. Κατεβαίνει πολύ ο Ταλής, παίρνει την μπάλα μέσα. Βήματα από τον Ταλή. 5-3 ακόμα για τη λήξη του παιχνιδιού. Οι Πίστολς κάνουν μια καλή ευκαιρία εδώ πέρα να ξαναμεγαλώσει διαφορά και
Pistols πήραν από νωρίτερα φορά την ψήφια. Εκεί πέρα πίεση πάνω στην μπάλα. Ο Αντζίδης θα χάσει την μπάλα. Ο Φιλιππίδης είναι αυτός που θα καταφέρει να φτάσει η μπάλα στα χέρια του, να την κλέψει και θα κερδίσει το φάουλ. Υπάρχει time out από την ομάδα των Pistols. Επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε, 4:39 ακόμα για τη λήξη του παιχνιδιού. 62-58. Ο Τζόκας θα κάνει την επαναφορά, θα δώσει τον Μπάκα. Οι Τζάκας όχι απλά έχουν επιστρέψει το παιχνίδι, έχουν τη διαφορά να φτάσουν. Έχουν την ευκαιρία τώρα να φτάσουν τη διαφορά και σε θα χάσει το τρίποντο ο Φιλιππίδης. Τον Μασβάλα. Θα δώσει τον Οικονόμου. Θα πάρει το screen. Επιθετικό από το Ρωσίδη. Θα το κερδίσει ο Πάσκας εδώ πέρα. 4:17 ακόμα για τη λήξη. Συμπληρωμένα είναι τα ομαδικά των Pistols. Πάκας, μια μεγάλη πάσα στον Τάσκα. Θα μπει μέχρι μέσα. Θα δώσει το Γιάτσικο. Θα κάνει το 62-60. Ακόμα περισσότερη διαφορά. Το ένα καλά. Αντωνίου. Ρωσίδη, ψάχνει την μάσα, ο Μιχέλης, θα κουμπίσει, θα κάνει τον μπρος πίσω, πολύ καλή άμυνα από τον Τζάκα στα τελευταία λεπτά, ενώ σε αυτήν την κατοχή έχουν την ευκαιρία να περάσουν μπροστά. Δεν πρέπει να γίνει το 0-2 της αρχής. Τάσκας, δώσει τον Μπάκα. Αυτός τον Τζόκα θα πάρει τον τρίποντο. Το αμυντικό rebound από τον Μιχέλη, ο οποίος δείχνει κανονικά τα πράγματα στο γήπεδο του Παρασκοράρη. Ο Οικονόμου, ο Ρωσίδης με την μπάλα, θα μπει μέχρι μέσα. Δεν μπορεί να κερδίσει και το Γιάτσικο εκεί πέρα. Θα πάρει ο Γιάτσικος άλλο ένα αμυντικό rebound. Ο Τζόκας, ο Φιλιππίδη και αυτός τον Μπάκα. Ο Πάκας θα πάρει ένα screen, θα μπει μέχρι μέσα. Ο Τάσκας θα βγει. Θα φτάσει με τα μπλου από κοντά αστοχή, ο Γιάτσικος άλλο ένα επιθετικό rebound. Αστοχή από κοντά, ο Τάσκας είναι εκεί και θα ισοφαρίσει το παιχνίδι. 62 όλα, 2:56 ακόμα για τη λήξη. Επιστρέφουν από το μείον 20 οι Τζάκαλς. Δείχνουν ότι έχουν θυμό. Οικονόμου θα πάρει το screen, θα πάρει και το τρίποντο, θα εστοχίσει. 65-62. Οι Pistols ξανά μπροστά. Ο Πάκας θα παίξει ένας εναντίον ενός με τον Μιχέλη. Πολύ κακή πάσα εκεί πέρα, δεν βρίσκει κάποιο συμπαίκτη του. Βγαίνει έξω, οι Pistols θα πάρουν την μπάλα. 2:20 ακόμα για τη λήξη του παιχνιδιού. Time out από την ομάδα των Jackals, επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε, 2:20 ακόμα για τη λήξη του παιχνιδιού. Οι Pistols έχουν την κατοχή, ο Αντωνίου κατεβάζει για την ομάδα των Pistols. Ο Μιχέλης, για να το σκρίνει, δεν θα πάρει την μπάλα. Ο Οικονόμου είναι αυτός που θα πάρει. Σταματάει το παιχνίδι. Να σκουπιστεί το παρκέ. Και 8 ακόμα για τη λήξη. Μιχέλης είναι αυτός που θα πάρει την μπάλα. Θα πάρει και πριν τον Πρωτογερόπουλο. Ξανά μέσα ο Μιχέλης. Ένα άγγιγκ μπρέικερ θα κάνει εκεί. Δεν θα καταφέρει όμως να ολοκληρώσει τη φάση. Πρωτογερόπουλος από κοντά θα εστοχίσει. 67-62.
σε έναν ενδιασμό και θα συνεχίσει σε άλλο ένα καλάθι. 69-62, 7-0 σε ρί των Pistols. Μπορεί οι Jackals να τους φτάσαν, αλλά οι Pistols δείχνουν ότι δεν θα παρατήσουν ούτε την νίκη ούτε διαφορά. Ο Τάσκας θα κάνει βήματα τώρα. Η κατοχή στους Pistols μπορούν να διευρύνουν το σερί τους. 1-21 ακόμα για τη λήξη του παιχνιδιού. Ο Αντωνίου θα κατεβάσει, θα δώσει μια πάση στο Μισέλη, θα ζητήσει ένα screen, θα το πάρει ο Γιάτσικος μπροστά του τώρα, έξω πάσα. Ο Νόμου δίνει στο Μισέλη, προσποίηση, σουτ, άστοχο. Ζωγράφος θα πάρει το αμυντικό rebound, θα δώσει τον Τζόκο. Στο Φιλιππίδη. Ο Τάσκας θα πάρει ένα τρίποντο, άστοχο. Ο Γιάτσικος δεν καταφέρει να πάρει το αμυντικό rebound, γιατί θα πάρει το αμυντικό οικονόμου. Σαν μια πάσα Πρωτογερόπουλος από κοντά. Φάουλ εκεί πέρα του Τάσκα, δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο για να κόψει τον αντίπαλό του. 39,5 ακόμα για τη λήξη του παιχνιδιού. Δύο βολές εκτελέσει ο Πρωτογερόπουλος. Το σερί των Pistols. Άστοχο στο δεύτερο. Ο Γιάτσικος θα πάρει το αμυντικό rebound. Φιλιππίδης με την μπάλα. Ένα φάουλ του Ταλί πάνω στο Γιάτσικο. Γιάτσικος θα πάει για άλλη μια φορά στη γραμμή των βολών. Ακόμα για τη λήξη. 70-62. Δυο βολές για το Γιάτσικο. Το έχουμε δει πολλές φορές αυτό σήμερα. Άστοχο στην πρώτη. Έχει δικαίωμα για άλλη μία. Άστοχο και στη δεύτερη. Ο Τάσκας παλεύει για το επιθετικό rebound. Το παίρνει. Θα πάρει και το φάουλ. Θα κάνει το 70-64. 25,1 ακόμα. Μπορεί να μειώσει τη διαφορά στους 5 τώρα. Αν ευστοχή στη βολή. Αυτός είναι έτοιμος, πειμένος. Επιστρέφουμε για τα τελευταία 21 δευτερόλεπτα. Επιστρέψαμε, 21,5 ακόμα για τη λήξη του παιχνιδιού. Ο διαιτητής λέει πως αν η μπάλα
Φιλιππίδης είναι αυτός που θα πάρει την μπάλα. Θα δώσει τον ζωγράφο και αυτός με τη σειρά του θα δώσει τον Τζόκα, ο οποίος θα κάνει λάθος. Τώρα η πίστα θα ζητήσει time out καθώς έχουν μείνει 11,4. Δεν έχουν όμως time out, έχουν πάρει όλο το time out. 11,4 ακόμα, θα εξαρτηθεί το χρόνο, να δούμε μήπως μπορούν να αυξήσουν τη διαφορά ενώπιση του δεύτερου παιχνιδιού. Μισέλης, 7, 6, τώρα θα πάρει το mid range, θα σουτάρει, θα ευστοχίσει και έχει 0,5 ακόμα, θα κάνει το 73-64. Θα βρει το ζωγράφο, θα στοχίσει. Τελικό σκορ εδώ πέρα. Η Pistols θα επικρατήσει τον Τζάκας με 73-64.